Τέτοιοι τόποι αλληλεγγύης υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στους 350 σε όλη την Ελλάδα. Εμείς είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι, όχι γιατί τους φτιάξαμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί τους έφτιαξε ο ελληνικός λαός, μόνος του, χωρίς μέσα. Υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. 43 κοινωνικά ιατρεία. Χιλιάδες ασθενείς βγαίνουν εκεί καθημερινά, χωρίς χρήματα, με φάρμακα τα οποία δίνει ο ίδιος ο κόσμος, μόνος του, τσάπα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ξέρετε αυτό που όλοι σαν και εσάς κάνουν σε όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να επιβιώσουν στην κρίση. Εμείς όπου μπορούμε βοηθάμε, βοηθάμε φέρνοντας τις δομές τροφής σε επαφή με ανθρώπους, με μέσα. Δώσαμε το καλοκαίρι που ξέραμε ότι είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα 55 τόνους τροφής. Δίνουμε τα Χριστούγεννα. Βοηθάμε όπως μπορούμε φέρνοντάς σας σε επαφές και με το εξωτερικό και με το εσωτερικό για να πολλαπλασιάσει αυτή η ιστορία. Άρα, δεν είναι μόνο αυτός εδώ ο χώρος, βέβαια αυτός εδώ ο χώρος είναι πολύ ωραίος. Πρέπει να βοηθηθεί νομίζω με κάθε τρόπο και θα δούμε πώς να έρθετε σε επαφή και με τις άλλες δομές, γιατί η μία δομή βοηθάει την άλλη. Και στα Πατήσια και στην Κυψέλη και παντού υπάρχουν αντίστοιχες τέτοιες ιστορίες. Και ένα πράγμα που περισσεύει εκεί, το δίνουμε αλλού ή αλλού το φέρνουμε ή υπάρχουν κάποια μέσα που μπορούμε να κινητοποιήσουμε για να πάρετε πράγματα. Αυτό είναι το ένα που μπορώ να σας πω. Φανταστείτε ότι εκτός από την τροφή ασχολιόμαστε και με τους πληστηριασμούς, ώστε κανείς να μην είναι μόνος και αβοήθητος να χάσει το σπίτι του. Ασχολούνται οι δομές εκτός από τους ασθενείς και με όλη την ιστορία, μαθήματα, φροντιστήρια, ξένων γλωσσών, ώστε να μην πληρώνεται για τα παιδιά. Μουσική, υπάρχει ο Δίο που μπορείτε να πάτε τα παιδιά σας στην Αθήνα, επίσης εντελοντικό, μαθήματα ενισχυτικής δασκαλίας και το καθεξής. Τώρα, αυτά σας είπα και πριν δεν τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς βοηθάμε όπου μας ζητήσουν, αλλά δεν τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και που έχει δεσμευτεί, πέρα από τις προτάσεις του Αλέξη του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, είναι ορισμένα πράγματα που δεν είπαμε στη Θεσσαλονίκη και θέλω να σας τα πω εγώ για την παιδεία. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή όλη η δημόσια παιδεία καταστρέφεται. Καταστρέφονται τα πανεπιστήμια, καταστρέφονται τα σχολεία, κλείνουν σχολεία κτλ. Αυτό, αν γίνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα το σταματήσουμε. Έχουμε σαν στόχο μας στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Ελλάδος ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα λειτουργούν τα σχολεία όλη μέρα. Τα παιδιά θα είναι εκεί για να παίρνουν ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό. Θα εμβολιάζονται το σχολείο. Γιατί δεν μπορεί σήμερα κανένα παιδί να λιποθυμάει από την πείνα, δεν μπορεί να είναι ανεμβολίαστα τα παιδιά μας. Τα σχολεία αυτά θα κάνουμε μετά τα μαθήματα ενισχυτική δασκαλία ώστε να βοηθούνται τα παιδιά, ξένες γλώσσες, κομπιούτερ, χορό, μουσική, ώστε όλα αυτά που σήμερα τα παιδιά, ιδιαίτερα των πιο υποβαθμισμένων περιοχών, τα χάνουν και τα στερούνται, να μπορεί μια κυβέρνηση της αριστεράς να τα δώσει. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος που έχουμε το πρώτο διάστημα. Το πρώτο διάστημα λοιπόν, το μυαλό μας είναι κυρίως στα σχολεία.